Κύριε Συντυχάκη, θέλω να ξεκινήσουμε λιγάκι από το θέμα των τεμπών. Ο κόσμος ζητεί δικαιοσύνη. Εδώ έχουν μαζευτεί 1.300.000 υπογραφές. Ωστόσο βλέπουμε ότι η πλειοψηφία της κυβέρνησης λέει ότι παιδιά τελείωσε το θέμα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, υπάρχει ανθρώπινο λάθος, τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Τι γίνεται εδώ τώρα? Τι μπορούμε να κάνουμε από τη στιγμή που η πλειοψηφία λέει αυτό το πράγμα? Κύριε Μπαρδούνια, είναι γνωστό ότι καταθέσαμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δικό μας πόρισμα που προέκυψε από την Εξεταστική Επιτροπή και τις διαδικασίες που έγιναν στην Βουλή για την τραγωδία των τεμπών. Θεωρούμε ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, ότι υπάρχουν νέα στοιχεία σε αυτό το πόρισμα, τα οποία αποδεικνύουν εκτός από πολιτικές, ποινικές κυρίως ευθύνες υπουργών της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και προηγούμενων κυβερνήσεων. Γιατί είναι ένα διαχρονικό έγκλημα. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε το έγκλημα με τους 57 νεκρούς. Λένε όμως, αν μου επιτρέπετε κάποιοι, ότι πατώντας αυτή τη διαχρονικότητα κάποιοι προσπαθούν να μειώσουν τις ευθύνες της παρούσης κυβέρνησης. Κοιτάξτε, ξέρετε, το κράτος έχει συνέχεια. Όταν λοιπόν το κράτος έχει συνέχεια, δηλαδή οι εναλλάξεις κυβερνήσεις, οι οποίες υπηρέτησαν την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, νομοθετώντας ή ενσωματώνοντας οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν στην απελευθέρωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση των σιδηροδρόμων και στην τριχοτόμηση του ΟΣΕ, που αποτέλεσε μια από τις βασικότερες αιτίες για να καταλήξουμε στο σημερινό έγκλημα, αντιλαμβάνεστε ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Δεν είναι απλά υπόθεση ενός προσώπου, δύο προσώπων ή μιας κυβέρνησης. Και από αυτή την άποψη νομίζουμε εμείς ότι υπάρχουν αυτές οι διαχρονικές ευθύνες. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι έχουν βαρύτατες πολιτικές και ποινικές ευθύνες και ο καθένας για τους δικούς του λόγους προσπάθησε να τις αποφύγει. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πετάσανε την πάρα στην κερκίδα. Μιλήσανε για προανακριτική επιτροπή, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν είχε ένα συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών στην Βουλή, τότε πραγματικά πήγαινε για θάψιμο. Τώρα η Νέα Δημοκρατία προφανώς υιοθέτησε την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή που πρότεινε το ΚΚΕ, γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά ότι με βάση τα όσα προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής θα μπορούσε, και όπως και έγινε δηλαδή, να υιοθετηθεί η Εξεταστική Επιτροπή και να προχωρήσει στη διαρεύνηση της υπόθεσης. Βέβαια να σας πω ότι εμείς δεν περιμέναμε στην Εξεταστική Επιτροπή τώρα ότι θα δοθεί άπλετο φως και θα αποδοθούν τα Κέσσαρο στα Κέσσαρη και θα καθίσουν στο σκαμνί της δικαιοσύνης κτλ. Εδώ βλέπετε τώρα ένας μαστροφός. Ναι, είναι όμως πρόταση της εισαγγελέως, δεν είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Δεν είναι απόφαση του δικαστηρίου. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ευθύνες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν ευθύνες και στις κυβερνήσεις που υπηρέτησαν και υπηρετούν με κάθε χώρα. Αν μου επιτρέπετε, λέτε ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Συντυχάκη, τώρα έχω μπροστά μου την ανακοίνωση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία καταγγέλει ότι μπλοκάρεται η προσπάθειά της να αποδώσει δικαιοσύνη και ότι συναντά εμπόδια. Αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον η Ευρωπαία Εισαγγελέας προσπαθεί να βγάλει μια άκρη. Ναι. Εντάξει, προσπαθεί να βγάλει μια άκρη. Δεν θα συζητήσουμε. Άρα μήπως είναι λίγο άδικο να βάζουμε μέσα σε όλη αυτή την καταγγελία και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταρχήν, το θέμα της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων είναι μια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά απελευθέρωση δεν έχουμε μόνο στον χώρο των σιδηροδρόμων, έχουμε και στον τομέα της ενέργειας, έχουμε γενικότερα στον τομέα των μεταφορών, γιατί εκτός από τους σιδηροδρόμους έχουμε και τις θαλάσσιες μεταφορές, έχουμε και τις εναέριες μεταφορές, το γαλάζιο ουρανό κτλ. Δηλαδή είναι μια στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απελευθέρωση των σιδηροδρόμων για να υπηρετηθούν η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον τομέα των σιδηροδρόμων. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι τριχοτομήθηκε ο ΟΣΕ που σημαίνει ότι διασπάστηκε η δυναμικότητα που είχε κατά το παρελθόν. Αυτό αποτέλεσε και την κύρια αιτία. Δεν είναι η αιτία απλά και μόνο η 7-17, όπως τη λένε, τη σύμβαση, ναι. Η σύμβαση 7-17 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για την απόδοση μόνο των οικονομικών ευθυνών της πλευράς, για την πλευρά της κυβέρνησης αναφέρομαι. Εδώ υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες δηλαδή για το πόσο οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Και από αυτή την άποψη το σχέδιο, το πόρισμα του ΚΚΕ στέκεται ακριβώς πάνω σε αυτά τα ζητήματα και αυτά καταθέσαμε στον εισαγγελέα προχθές. Κύριε Συντυχάκη, έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή, τον κύριο Απόστολο, ο οποίος μου λέει το εξής. Ακούγοντας τον βουλευτή του ΚΚΕ, για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο πιστεύω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ΚΚΕ θέλει πάντα δίπλα στη Νέα Δημοκρατία που έχει τεράστια ευθύνη να βάλει και τα άλλα κόμματα. Δεν μπορεί να πει ξεκάθαρα φταίει δεξιά, τελεία και παύλα. Κοιτάξτε, αυτό το αφήγημα της επάρετος δεξιά που το ζήσαμε και κατά το παρελθόν τη δεκαετία του 80 κτλ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αποτέλεσε ένα πολύ ισχυρό χαρτί όσους ήθελαν να παίξουν με τη λογική του δικομματισμού και να εκλογίζουν λαϊκές δυνάμεις. Προφανώς η δεξιά είναι η δεξιά με βασικό της εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Δεξιά πολιτική όμως δεν ακολουθεί μόνο η Νέα Δημοκρατία. Δεξιά πολιτική ακολουθεί και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω το έχουμε πει και από τη δική σας εκπομπή ότι όχι μόνο μέσα στη Βουλή αλλά κυρίως μέσα στη Βουλή οι νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται κατά 50 έως και 70-80% έχουν ψηφιστεί και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και κατά την προηγούμενη θητεία αλλά και κατά την κοινοβουλευτική θητεία που διανύουμε σήμερα. Άρα λοιπόν το ποιος ακολουθεί όχι δεξιά πολιτική θα κάτσουμε να το συζητήσουμε. Νομίζω βγάζει μάτι. Άλλωστε τα τρία μνημόνια τα οποία έχουν κάτσει στην πλάτη του εργαζόμενου λαού είναι το αποτέλεσμα ακριβώς της κοινής στρατηγικής αυτών των κομμάτων που ακολουθούν ο καθένας με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλοι ακριβώς τα ίδια, αλλά ακολουθούν ακριβώς αυτή τη δεξιά πολιτική. Έτσι, άρα λοιπόν δεν μπορούν να μείνουν στο απειρόβλητο οι δικές τους ιδιωτικοποιήσεις, η δική τους πολιτική για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Κύριε Συντυχάκη, για να προλάβω το χρόνο, έτσι, περνάω από το ένα θέμα στο άλλο, δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα έτσι να το ξεκαθαρίσω. Θέλω να πάμε λιγάκι στο θέμα με τα απογευματινά χειρουργεία, τις πάρα πολλές αντιδράσεις που υπάρχουν κυρίως στον νοσοκομιακό κόσμο και αυτή την περίεργη, το περίεργο show που έκανε ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης που φωτογραφήθηκε δίπλα στον πρώτο ασθενή που πρόκειται να γίνει επέμβαση. Θέλω λιγάκι ένα δικό σας πρώτο σχόλιο και να δούμε μετά τι λέει το ΚΚΕ για αυτό το θέμα με το ΕΣΥ. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ίχνος ντροπής από την πλευρά της κυβέρνησης τώρα να στείλει φιέστες πάνω στα αφορία των ασθενών. Έτσι, δηλαδή είναι αποκρουστικό. Και μάλιστα το πανηγυρίζει. Και καλούνται τώρα οι ασθενείς να πληρώνουν απευθείας από την τσέπη τους το θεσμικό φακελάκι όπως το λένε για να χειρουργηθούν. Έχοντας ήδη πληρώσει όμως με τις εισφορές τους και τη φορολογία τις δομές υγείας. Αυτά τα επιπληρωμή χειρουργία κατά την άποψή μας σηματοδοτούν κλιμάκωση της επίθεσης στο δικαίωμα του λαού για να έχει σύγχρονες αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Και για κοιτάξτε, την ίδια στιγμή που φωτογραφιζόταν ο Υπουργός Υγείας με τον πρώτο ασθενή στο απογευματινά χειρουργία, είχαμε την τραγωδία στο Κρήτη, στο Ηράκλειο, για την αυτοκτονία καρκινοπαθούς. Ναι, ναι. Είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι αν τον είχαν ενημερώσει θα του πηγαίναν τα φάρμακα αμέσως. Αυτό είναι. Και τόλισε. Δηλαδή, το ξεπέταξε το ζήτημα στην κυριολεξία, επιτρέψτε μου την έκφραση, το προσπέρασε με ένα τέτοιο τρόπο ο κύριος Γεωργιάδης. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρίζεται ότι όλα δούλεψαν ρολό γιατί είχαμε τότε το φάρμακο που χρειαζόταν ο καρκινοπαθής, ήταν σε έλλειψη για μερικές μέρες, αλλά τελικά βρέθηκε και πλέον η εισαγωγή του γίνεται κανονικά κτλ. Εντάξει, αυτά είναι τώρα γελιότητες. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν γιατί αδυνατούν να βρουν το φάρμακο και εδώ είναι τα χοντρά παιχνίδια που παίζουν οι φαρμακοβιομήχανοι. Στέλνετε αυτό το φάρμακο πόσο κόστιζε, 11 ευρώ. Και παρόλα αυτά δεν μπορούσε να το βρει, καταρχήν δεν το είχε το νοσοκομείο, δεν μπορούσε να το βρει σε κανένα φαρμακείο δεν ήρθε ποτέ στην ώρα του που το χρειαζόταν ο άνθρωπος. Αυτό το φάρμακο όμως, ξέρετε πόσο κοστίζει στη Γερμανία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες? 300 ευρώ. Άρα λοιπόν οι φαρμακοβιομηχανίες προτιμούν να το εξάγουν προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους αντί να τα δώσουν στα νοσοκομεία ή στα φαρμακεία, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο κάθε ασθενής. Είναι μια τραγωδία που αναδεικνύει αυτά τα τραγικά αδιέξοδα που λέμε, που βιώνουν καθημερινά οι ασθενείς εξαιτίας αυτής της πολιτικής, που αντιμετωπίζουν την υγεία και το φάρμακο ως εμπόρευμα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα χρειαστεί πραγματικά οι εργαζόμενοι να βγάλουν συμπεράσματα. Εδώ στην Κρήτη, κύριε Μπαρδούνια, να ξέρετε ότι έχουν γίνει μεγαλειώδη συναλλητήρια για την διάλυση του συστήματος υγείας. Πολλά νοσοκομεία οδηγούνται σε λουκέτο. Ο νέος υγειονομικός χάρτης προβλέπει για την Κρήτη, για παράδειγμα, 2 νοσοκομεία και συρρήκνωση των κέντρων υγείας. Μιλάμε τώρα για μεγάλες κινητοποιήσεις της τάξης των 5.000, των 7, των 10.000 πληθυσμού σε πρωτεύουσες νομών. Και αύριο γίνεται εδώ στην Κρήτη σε κέντρο υγείας που απειλείται με λουκέτο. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία ο λαός μας να μην υποκύψει, να μην θεωρεί δεδομένο ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορεί να ζήσει. Πραγματικά το σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας έχουν ευρύτερη απήχηση σε ευρύτερες λαϊκές μάζες. Και εδώ είναι πάλι ευθύνη, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι και των υπολείπων κομμάτων οι οποίοι υπηρετούν αυτή την πολιτική της συνύπαρξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή να υπάρχει και ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας, όπως λέμε, αλλά και το δικαίωμα της επιχειρηματικής δράσης. Επιχειρηματικής δράσης όχι ξεχωριστά με τις ιδιωτικές κλινικές μόνο και τα ιδιωτικά ιατρεία με την κλασική έννοια που γνωρίζουμε, αλλά επιχειρηματική δράση του ίδιου του δημόσιου νοσοκομείου και φαίνεται από το γεγονός με τα απογευματινά χειρουργεία όπως το ζήσαμε. Ξέρετε, αυτά τα χειρουργεία που εκκρεμούν ξεπερνούν τις 100.000 σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μιλάμε για λίστες ντροπής και το πλασάρουν ως λύση ότι πρέπει ο ασθενής να πληρώσει για να κάνει την εγχείρησή του, αντί να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μόνιμες προσλήψεις προσωπικού και γιατρών και νοσηλευτών. Μα έχει πει η κυβέρνηση ότι έχει κάνει και προσλήψεις και χρήματα έχει δώσει, έχει αυξήσει τη στήριξη της δημόσιας υγείας. Κοροϊδεύει, κύριε Μπαρδούνια, κοροϊδεύει διαχρονικά, κοροϊδεύει ασύστολα, διότι οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις γιατρών είναι πολύ περισσότερες από αυτά που εξαγγέλει κάθε φορά η κυβέρνηση. Μα εδώ οι ελλείψεις, για παράδειγμα, στους νοσηλευτές είναι πάνω από 20.000. Τα οργανικά κενά στους γιατρούς είναι 6.500. Προσέξτε, τα επιπληρωμή χειρουργεία ξεκινούν την ίδια στιγμή που το 30% των χειρουργικών αιθουσών είναι κλειστές. Εδώ στην Κρήτη, για παράδειγμα, ενώ είναι το 30% των χειρουργικών αιθουσών κλειστές, το 30% των χειρουργείων έχει αυξηθεί μάλλον. Τα χειρουργεία στις ιδιωτικές κλινικές κατά 30%. Για να δείτε δηλαδή την αντιστοίχηση. Ποιον υπηρετεί τελικά αυτή η πολιτική? Δεν υπηρετεί τις ιδιότητες. Μάλιστα. Κύριε Συντυχάκη, 2 λεπτά που απομένουν. Είχα αρκετά ακόμα θέματα να σας ρωτήσω, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε. Θέλω να πάμε σε ευρωεκλογές. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο στόχος του ΚΚΕ και αν το κόμμα σας ανησυχεί από το γεγονός ότι έχουμε όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το έχουμε μέσω δημοσκοπήσεων αυτό. Αλλά σε υπόλοιπες χώρες μια σημαντική άνοδο της ακροδεξιάς. Η άνοδο της ακροδεξιάς και σε παραευρωπαϊκό επίπεδο είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών και των νεοφιλελεύθερων και των σοσιαλδημοκρατικών. Να μην ξεχνάμε ότι στην πλειονότητά τους οι κυβερνήσεις εναλλάξ όλα αυτά τα χρόνια είναι νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές. Εμείς ως ΚΚΕ, κύριε Μπαρδούνια, θα δώσουμε τη μάχη με ανοιχτά τα μέτωπα των αγώνων. Είναι αυτά που κουβεντιάσαμε προηγουμένως. Είναι το μέτωπο της υγείας. Είναι το μέτωπο της υγείας που ιδιωτικοποιείται με ταχύτητα τους ρυθμούς η ανώτατη εκπαίδευση με βάση και το τελευταίο νομοσχέδιο. Είναι τα προβλήματα των αγροτών με την κοινή αγροτική πολιτική που περικόβει, πετσοκόβει στην κυριολεξία τις επιδοτήσεις. Και αυτό που επιδιώκουμε είναι προφανώς να υπάρξει συνέχιση, αύξηση των ποσοστών του με τις βουλευτικές περιφερειακές εκλογές να ενισχυθεί αυτό που λέμε το ρεύμα της αμφισβήτησης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική και φυσικά να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία σε μια αντικαπιταλιστική, αντιμονοπολιακή κατεύθυνση. Γιατί στο τέλος και αυτής της μάχης πρέπει να αναδειχθεί πολύ πιο ισχυρό το ΚΚΕ έναντι όλων εκείνων που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πολύ παλιότερα το ΚΚΕ έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παλιότερα η ΕΟ, είναι ο λάτος των αιώντων. Και εμείς ως ΚΚΕ θέλουμε να κοιτάμε τον κόσμο, τον λαό στα μάτια, γιατί από την πρώτη στιγμή είπαμε την αλήθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ πρωταγωνιστούν στους υπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις. Υποστηρίζουν το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, τη συμμετοχή σε αυτόν τον πόλεμο, τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, που δίνει στο Ζελένσκι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον 78 δισεκατομμύρια ευρώ από το μόχθο και τη φορολογία των λαών για όπλα και πυρομαχικά. Να λοιπόν που πρέπει ο λαός να βγει στο προσκήνιο. Ναι, αλλά δεν πρέπει να είναι αλληλέγγυα η Ευρώπη στον πρώην μιας χώρας που δέχτηκε επίθεση από μια άλλη χώρα? Θα σας ρωτήσει κάποιος. Τόσο αλληλέγγυα όσο είναι και στην Παλαιστίνη. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο Ζελένσκι είναι ένα ανδρίκελο. Είναι ένα ανδρίκελο που στηρίζεται από τις ισχυρές υπεριαλιστικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς γιατί θέλουν να πατήσουν πόδι στην ευρύτερη περιοχή και στο υπογάστριο της Ρωσίας, επίσης μια καπιταλιστική πλέον χώρα, με αυτή την απαράδεκτη επέμβαση που έκανε στην Ουκρανία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι υπόθεση του λαού της Ουκρανίας να λύσει εάν θέλει ή δεν θέλει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό σύστημα. Κύριε Συντυχάκη, να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς ο χρόνος τέλειωσε. Πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Καλά, καλά και εσύ. Γεια σας.